τον κύριο Σταύρο Παναγιωτίδη και το βιβλίο του «Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας». Καλωσορίζουμε και εσάς και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Το βιβλίο στις περίπου 200 σελίδες του πραγματεύεται γεγονότα και κομμάτια της ιστορίας που συνέβησαν, όχι όμως όπως τα ξέρουμε. Είναι ευκολοδιάβαστο, τσέπης, και περιλαμβάνει 4 κεφάλαια. Αρχαιότητα, επανάσταση του 21, νεότερη εποχή 20ος αιώνας και δηλώσεις και φράσεις που δεν υπόθηκαν. Εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2023 από τις εκδόσεις Κέντρος. Για το βιβλίο θα μας μιλήσουν ο Πάνος Κεφαλάς, δάσκαλος, και η Κατερίνα Παπαστεργίου, φιλόλογος. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο συγγραφέας και στο τέλος θα κάνουμε ερωτήσεις ή συζήτηση. Το συνεδριαστικό βιβλιοπωλείο και οι εκδόσεις Κέντρος. Ο Σταύρος Παναγιωτίδης λοιπόν είναι περίπου δικός μας. Δηλαδή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ζει στην Αθήνα και δουλεύει εκεί. Σπούδασε κοινωνιολογία και έχει διδακτορικό στην ιστορία. Είναι μέλος του συνεργαζόμενου επιστημονικού προσωπικού στο ΕΑΠ, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και επιστημονικό συνεργάτης του περιοδικού Hot Dog History. Επίσης, έχει συγγράψει τον τόμο Ιωάννης Καποδίστριας, η προσωπικότητα και η διακυβέρνησή του, και το δύο μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας, λοιπόν. Δηλαδή, προσπαθώντας να καταλάβω λίγο περισσότερο τις λέξεις στον τίτλο του βιβλίου, ανέτρεξα που αλλού στα Παμπινιόν. Μύθοι, λέει το λεξικό. Αφηγήσεις που αποτελούν μήμα της ευρύτερης λαϊκής παράδοσης και οι οποίες συνδέουν πραγματικά με φανταστικά γεγονότα προκειμένου να τα ερμηνεύσουν με τρόπο που πάντως δεν στηρίζεται στην ιστοριογραφία και την επιστημονική γνώση. Αυτά λέει ο Παμπινιώτης, οπότε είναι αδιαφεσβητή. Αλλά πώς ξεκινάει ένας ιστορικός μύθος? Τι είναι αυτό που τον γεννάει? Η πολιτική σκοπιμότητα, η προπαγάνδα, η ανάγκη της συλλογικής μας συνείδησης για επιβεβαίωση, όλα μαζί. Αφορμή πάντως για το βιβλίο, όπως γράφει ο συγγραφέας στον πρόλογο του, είναι επιπόλαιες προσεγγίσεις, σε εισαγωγικά αυτό, είναι το συγγραφέα, επιπόλαιες προσεγγίσεις που ενδεδειμένες στο θεσμικό περίβλημα του Πανεπιστημίου παρουσιάζουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες πρόχειρες, βαθιά αντιεπιστημονικές και ατεκμηρίωτες απόψεις για ιστορικά ζητήματα, υιοθετώντας ταυτόχρονα ένα σωρό ιστορικούς μύθους. Για να είμαι ακριβής, ο Σταύρος μιλάει για αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί πλέον στην Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε να πάρω τη θέση λίγο του δασκάλου μέσα στην τάξη, οπότε με βάση το βιβλίο δίνεται μια ωραία ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία. Όταν πλησιάζει η 5η-6η ώρα κάθε μέρα στο σχολείο, το πρώτο πράγμα που ακούμε είναι «Ωχ, έχουμε ιστορία». Γιατί να κάνουμε ιστορία? Πάρα πολλές φορές έχει τύχει να καθίσω και να μιλάω με τις ώρες μου, τους μαθητές μου, γιατί μας χρειάζεται η ιστορία. Πρέπει να τη μάθουμε, κύριε, απ' έξω, όπως είναι μέσα στο βιβλίο, ή όχι? Εκεί γίνονται και γεννούνται πολλά ερωτήματα πάνω στα οποία βοηθάει και το σημερινό βιβλίο. Ποια πράγματα πρέπει και μπορούμε να διδάξουμε και πρέπει να διδάξουμε στους μαθητές μας και στις μαθητές μας και πώς? Οπότε στην ερώτηση γιατί η ιστορία, η δική μου σκέψη είναι ότι η ιστορία απογοητεύει το ελληνικό κοινό, το βλέπουμε πάρα πολύ. Πάρα πολλά βιβλία ιστορίας κυκλοφορούν συνέχεια, ειδικά σε επαιδειακές περιόδους, έχουμε εκατοντάδες. Οπότε το δείχνει το ευπόλυτο των βιβλίων της ιστορίας σήμερα, γιατί μας αρέσει η ιστορία στην Ελλάδα γενικά, αλλά υπάρχουν και άλλα πάρα πολλοί λόγοι. Η ιστορία είναι σημαντική, όπως αναφέρουμε, για εσωτερική και εξωτερική παρατήρηση, απορία. Ένας αποκωδικοποιητής. Αναζητούμε απαντήσεις στο παρελθόν ώστε να ξεκινήσουμε στο παρόν κάποια πράγματα. Αναζητούμε ίχνη του παρελθόντος στο παρόν,
κάνουμε μια αναζήτηση του τώρα, έναν μεγάλο αναστοχασμό συνήθως. Πάμε τώρα λίγο στους μύθους. Γιατί είναι σημαντική η μύθη όπως αναφέρει το βιβλίο και έρχεται να μας τους αποδομήσει. Πάρα πολλοί μύθοι ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι κατορθούν να προκαλούν έντονες διενέξεις, όντας πιο παραστατική και με πιο χαρακτηριστικό χρώμα, αποτελούν ένα συναρπαστικό αντικείμενο θεώρησης, τόσο οι δύο δικαιώματοι, όσο και μέσα στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο κάθε εποχής. Το γιατί και κυρίως ποιος είναι αυτός ο οποίος μιλάει εκείνη τη στιγμή και για τους σκοπούς του. Πολύ ωραία αναφέρθηκε η λέξη προπαγάνδα και μου άρεσε, οπότε θα την αναφέρω και εγώ. Είμαι ο Σταύρος Παναγιωτίδης, διδάκτορας ιστορίας, συγγραφέας μεταξύ άλλων του βιβλίου «Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας». Μικρές αφηγήσεις και γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε και αλλά ποτέ δεν συνέβησαν από τις εκδόσεις Σκέπτους. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε εδώ στην Κοζάνη, στο Καφέ Βατρακούκος υπό την διοργάνωση του Γκένερ, για να συζητήσουμε πόσα από όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία τα έχουμε διδαχθεί στο σχολείο παλιότερα ή τα έχουμε ακούσει από φορείς του επίσημου λόγου, από πολιτικούς, από δημοσιογράφους και άλλους, πόσα από αυτά λοιπόν είναι αλήθεια και πόσα από αυτά συνιστούν μύθους ή παρεξηγήσεις, δηλαδή γεγονότα που συνέβησαν αλλά κάπως διαφορετικά από όσοι τα ξέρουν. Και πόσα από αυτά κρύβουν μέσα από κάποιες άβολες αλήθειες, δηλαδή αλήθειες που τις κρύβουμε κατά προσαλή, αυτό δεν τις ξέρουμε, και που αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε την κακιά συνήθεια να αντιμετωπίζουμε όλοι μας το παρελθόν με τα μάτια και τα κριτήρια του παρόντος. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι στην ιστορία μας, μεγάλοι και μικροί. Είναι πολλοί αυτοί που σχετίζονται με την εθνική μας ταυτότητα, αλλά άλλοι πάλι όχι απαραίτητους. Για παράδειγμα, ένας μύθος που έχουμε μεγαλώσει όλοι μαθητές τον ήταν ότι οι Σπαρτιάτες πετούσαν παιδιά στον Κιάζο. Άλλος μύθος, καθώς που συνήθως προκαλεί και τις περισσότερες συζητήσεις, είναι το κρυφό σχολείο. Το δεδομένο είναι ότι αυτά που γράφουν στο βιβλίο δεν είναι αυτό που θα λέγαμε κενά δαιμόνια, ώστε να κατηγορήσει ο Σοκράτης που τα εισήγαγε. Είναι κεκτημένα στην επιστήμη της ιστορίας εδώ και δεκαετίες. Επίσης, το δεδομένο είναι ότι αποκαλύπτοντας τους μύθους γύρω από σημαντικά ιστορικά γεγονότα, δεν μειώνουμε τη λάμψη τους, ούτε και αποσκοπούν σε αυτό. Αντιθέτως, αφήνουμε να φανεί πραγματική τη λάμψη, διότι γεγονότα όπως η Επανάσταση του 21, η Εθνική Αντίσταση, έχουν από μόνα τους τόση λάμψη, είναι τόσο σημαντικά και μπορούν να προκαλέσουν μια τέτοια συγκίνηση, που δεν έχουν ανάγκη καμία ψεύτικη λάμψη μύθου, καμία ψεύτικη γυρλάντα. Ψεύτικη γυρλάντα, το πολύ πολύ μπορούμε να κάνουμε είναι να απομειώσουν την πραγματική λάμψη, την πραγματική γοητεία και την πραγματική συγκίνηση που μπορούν να γεννήσουν τα τόσο σπουδαία αυτά γεγονότα. Λοιπόν, λέγομαι Δημήτρης Κακουλίδης και είμαι από το περιοδικό Together. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και από εδώ τον Σταύρο Παναγιωτίδη, το συγγραφέα και ιστορικό, που είναι σήμερα στην Κοζάνη με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας». Πράγματι, όπως είπε ο Σταύρος, ο Τροϊκός πόλεμος δεν έγινε για τα μάτια της ωραίας Ελένης, έτσι. Έγινε για λόγους κυριαρχίας. Ή οι 300 στις Θερμοπύλες, τον είδα, τελικά δεν ήταν 300, ήταν συν 700 και συν κάποιοι ακόμα. Ή οι ήρωες που λέγεται ότι είπε ο Τσόρτσιλ ότι πολεμούσαν Έλληνες, μάλλον δεν ήταν ακριβώς έτσι από ό,τι φαίνεται από τα αρχεία. Άρα λοιπόν, πρέπει να ψάχνουμε περισσότερο και πρέπει να αμφισβητούμε περισσότερο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θέλουμε, θα ήταν καλό να βγει από τη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Παναγιωτίδη. Αλήθεια δεν είναι τελικά ό,τι μας βολεύει, όπως λέει και ο συγγραφέας, και η αλήθεια πιστεύουμε και εμείς ότι είναι θέμα δημοκρατίας. Το πιστεύουμε απολύτως. Αυτά και ευχαριστούμε.